με έναν τίτλο που παραπέμπει ξεκάθαρα σε ηπειρώτικα ακούσματα, παραδοσιακές μελωδίες και ξεχωριστές λαοσυνάξεις όπως είναι τα ηπειρώτικα πανηγύρια, παρουσιάζεται στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής η φωτογραφική έκθεση του Εμίλιου Νέου. «Όταν ακούω Ήπειρο» είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα σε μια κατάμεστη αίθουσα στον πολιτιστικό πολυχώρο και η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ο Εμίλιος Νέος βασίστηκε στο ενστίκτο της συζύγου του για τη διοργάνωση μιας φωτογραφικής έκθεσης που θα αποτυπώνει μοναδικά στιγμιότυπα από εκείνα που ο ίδιος φωτογράφησε κατά τη διάρκεια δεκάδων παραδοσιακών πανηγυριών. Στιγμιότυπα στα οποία ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει συναισθήματα των πρωταγωνιστών σε στιγμές χαράς, γλεντιού, αλλά και σε στιγμές λύπης, αφού εμβληματικό στοιχείο των ηπειρώτικων πανηγυριών εξακολουθούν να είναι τα μυρολόγια. Και όταν άρχισα να μετά από μακρόχρονη παρακολουσία τα Γιάννηνα, επέστρεψα και γνώρισα από τον κόσμο, εντουσιάστηκα. Και σαν φωτογράφος πλέον, με ενδιέφερε να βρω αυτά τα συναισθήματα τα οποία απορρέουν από τους ανθρώπους, βγαίνουν από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την, δεν θα πάρει για πανηγύρια, σε αυτές τις λαϊκές έτσι συνάξεις. Είναι εντυπωσιακό. Και όσο παίρνει ο χρόνος, άρχισε να μαζεύεται ένα υλικό πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ το χαιρόμουν. Ξεκινώντας να βρω τις φωτογραφίες, να επιλέξω τις φωτογραφίες, βρέθηκα απέναντι σε 48 φακέλους, που σημαίνει 48 πανηγύρια, 48 διαφορετικές ενότητες. Χάρα Θεό, τα ξαναταξίδεψα όλα. Συν το ότι τα τελευταία χρόνια εγώ είμαι μέρος του χώρου αυτού, δηλαδή πολλές φωτογραφίες, είμαι συμμέτοχος στο πανηγύρι. Χορεύω, σταματάω, φωτογραφίζω και ξαναχορεύω. Έτσι μόνο μπορώ να το βιώσω καλά. Και είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Και η φωτογραφία και ο χορός. Χαιρετισμό στην τελετή απίφθηναν ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεώργιος Καψάλης, ενώ ο Ηλίας Καρτζονίκας επιχείρησε να συνδέσει την καλλιτεχνική διάσταση της φωτογραφίας με την μέθεξη του πανηγυριού. Όλοι αυτοί οι κυκλοτικοί χοροί που βλέπουμε, όλο αυτό το σφίξιμο των χεριών, δείχνουν ακριβώς και αυτή την ανάγκη που έχουμε, όσα δαιμόνια και να μας καταθέτουν, να είμαστε μαζί, να συνυπάρχουμε και ο ένας να κρατά και να στηρίζει τον άλλο. Άλλωστε, ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, γνωρίζουμε και ακούμε τα σχόλια των ανθρώπων, είναι εξαιρετικό και προάγει και τον πολιτισμό και την τέχνη στον τόπο. Με ήθη και έθιμα που κρατήθηκαν αναλύωτα στον χρόνο και που αυτά απεικονίζονται μέσα από την έκθεση την οποία έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε σήμερα και να απολαύσουμε στη συνέχεια. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Εμίλιο Νέο που πρέπει να πω ότι οι φωτογραφίες τις οποίες παρουσιάζει σήμερα εδώ συνδέονται και συνάδουν με τη σεμνότητα που τον διακρίνει τον ίδιο και με ένα πνεύμα ευγένειας και τρυφερότητας ανθρώπινης ζεστασιάς. Ποιος πήγε μια φορά σε πανηγύρι και είπε «Δεν ξαναπατάω». Δεν σας λέω κάποια πανηγύρια που πιθανόν να εξελίσσουν λίγο τραβηγμένα την παράδοση. Γιατί αυτό είναι η παράδοση. Παραδίδεται κάπως όπως θα την ξαναπάρω, δεν μπορεί να είναι η ίδια. Εξελίσσεται. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά να αλλάζουν ομαλά.